Το μέλλον, ας πούμε, και η διαχείριση του χρέους είναι μια βόμβα στα θεμέλια οποιασδήποτε συζήτησης. Ακόμα μάλιστα και με την καθυστέρηση για να έρθει τρόικα και τα λοιπά. Φαίνεται, ας πούμε, πως δεν υπάρχει συμφωνία, δεν έχει ξεκινήσει διαδικασία για το μείζον θέμα. Είναι μη βιώσιμο αυτό το χρέος. Αυτή είναι η βάση στην οποία θα πρέπει ως χώρα να κινηθούμε. Με αυτή την έννοια θα γίνει μια πρόταση εκ μέρους του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ που θα απηχεί ακριβώς αυτή την αντίληψή μας. Συνεννόηση για τη μη βιωσιμότητα του χρέους ως έδαφος για την όποια διαπραγμάτευση και από εκεί και πέρα πολύ καθαρά οι διαδικασίες για εκλογές, για εθνικές εκλογές και για συνένεση ύστερα ευρύτατη, όπως απαιτεί και το Σύνταγμα, μετά τις εκλογές για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στην ουσία, κύριε Βούτση, τι θα προτείνετε δηλαδή, τη συνεννόηση για το θέμα του χρέους? Αυτό είναι το επιχειρώ. Μέσα στη Βουλή μπορεί να γίνει είτε με προημερησίες είτε με οποιαδήποτε ευκαιρία. Αν πάρει και ο Πρωθυπουργός πρωτοβουλία και για συναντήσεις ή οτιδήποτε. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι εφόσον θα είναι σαφές ότι συζητάμε για το χρέος, για τη διαπραγμάτευση της χώρας για το χρέος στη βάση του ότι δεν είναι βιώσιμο και αναζητούμε τρόπους, εμείς λέμε για κούρεμα του μεγαλύτερου μέρους, έτσι ώστε να γίνει σε ένα βαθμό βιώσιμο και να μπορέσει η χώρα να αναταχθεί. Σύγκληση αυτή είναι η βάση. Αυτό εξαρτάται από την κυβέρνηση. Το γνωρίζετε, δεν θα επιβαρύνουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να πάρει θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Είναι πιθανό και αυτό δεν μπορώ να το γνωρίζω, να το συζητήσουμε. Θα το αρνηθείτε σε περίπτωση που γίνει? Οτιδήποτε έχει σχέση με αυτή τη βάση, δηλαδή για να καθίσουμε να συζητήσουμε στη Βουλή ή με οποιοδήποτε άλλο θεσμικό τρόπο του πώς η χώρα θα προχωρήσει σε μια πολύ σκληρή θα είναι αυτή η διαπραγμάτευση για να γίνει, για να μείνει το υπόλοιπο του χρέους και να μπορεί να είναι βιώσιμο και να αποπληρωθεί, από την πλευρά μας θα είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί. Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση κινείται σε άλλη λογική. Αυτό κύριε Νεράτζη, ότι είναι βιώσιμο λέει το χρέος. Άρα μπορεί να υπάρξει ένα συμβούλιο πολιτικών αρχηγών.